Καλησπέρα σε όλους, είμαι ο Χρήστος και σήμερα θα ασχοληθούμε με τη βασική αρχή των επενδύσεων, τον ανατοκισμό ή αλλιώς compound interest. Θα δούμε πώς ο ανατοκισμός μπορεί να σας αλλάξει τη ζωή και θα εστιάσουμε στο πώς μπορούμε να τον αξιοποιήσουμε για να μετατρέπουμε κάθε 1 ευρώ σε 10 ευρώ μέσα από τις επενδύσεις μας. Ο ίδιος ο Einstein είχε πει για τον ανατοκισμό πως πρόκειται για το 8ο θαύμα του κόσμου. Αυτός που το καταλαβαίνει, κερδίζει. Αυτός που το αγνοεί, το πληρώνει. Κι εγώ θέλω να κερδίσετε. Γι' αυτό και μόνο δεν μου αξίζει ένα like τώρα. Ναι, μην τρέπεστε, αφήστε ένα like. Πραγματικά βοηθάει πάρα πολύ με τον αλγόριθμο στο YouTube. Εγώ χάνω τα βράδια μου γράφοντας κείμενα και μοντάροντας βίντεο για εσάς και εσείς αφήνετε ένα like για να με κάνετε χαρούμενο. Αυτή είναι η συμφωνία μας. Άντε, πάμε παρακάτω. Μισό, πριν προχωρήσουμε, ας πέσει το καθιερωμένο disclaimer. Δεν είμαι επενδυτικός ή νομικός σύμβουλος. Όλες οι απόψεις που εκφράζονται σε αυτό το βίντεο και γενικότερα σε αυτό το κανάλι αποτελούν αυτό και μόνο. Δηλαδή τις απόψεις μου και σκοπό έχουν να σας ψυχαγωγήσουν. Μη λαμβάνετε νομικές ή επενδυτικές συμβουλές από έναν τύπο στο διαδίκτυο. Μιλήστε πάντα με ένα πιστοποιημένο σύμβουλο. Στο σημερινό βίντεο θα αναφέρω συχνά ελληνική και ξένη ορολογία. Στόχος είναι να εξοικειωθούμε με την ορολογία και να καταλάβουμε πόσο απλός είναι τελικά ο χώρος των επενδύσεων. Ο ανατοκισμός λοιπόν αποτελεί τον πυρήνα κάθε επένδυσης. Είναι η βάση πάνω στην οποία στηρίζεται κάθε οικονομική στρατηγική. Είτε το αντιλαμβανόμαστε άμεσα είτε όχι. Ποιος είναι όμως ο ορισμός του ανατοκισμού? Σύνθετη κεφαλαιοποίηση ή ανατοκισμός ονομάζεται το σύστημα στο οποίο ο τόκος κεφαλαιοποιείται στο τέλος κάθε χρονικής περίοδου, στην οποία υποδιαιρείται το χρονικό διάστημα της επένδυσης. Και αν καταλάβατε τίποτα να μου σφυρίξετε. Πιο απλά, ανατοκισμός είναι ο τόκος που προστίθεται σε ένα ποσό, συμπεριλαμβάνοντας όμως και το ποσό που προέκυψε από τον προηγούμενο τόκο. Θα το εξηγήσουμε ακόμα πιο απλά στη συνέχεια. Για να κατανοήσουμε όμως την πραγματική δύναμη του ανατοκισμού, θα πρέπει πρώτα να κατανοήσουμε τον απλό τόκο. Και για να το κάνουμε αυτό, πάμε να δούμε δύο απλά παραδείγματα. Παράδειγμα 1. Απλή κεφαλαιοποίηση ή απλός τόκος. Αν διαθέτουμε ένα αρχικό κεφάλαιο 10.000 ευρώ και το επενδύσουμε με ετήσια απόδοση 10% χωρίς να επανεπενδύουμε τους τόκους που κερδίζουμε κάθε χρόνο, και αυτή είναι η βασική διαφορά με τον ανατοκισμό, τότε τον πρώτο χρόνο θα επενδύσουμε 10.000 ευρώ και θα εισπράξουμε τόκο 1.000 ευρώ. 10.000 ευρώ επί 10% απόδοση. Το δεύτερο χρόνο θα επενδύσουμε πάλι 10.000 ευρώ και θα εισπράξουμε τόκο πάλι 1.000 ευρώ. 10.000 ευρώ με 10% απόδοση. Το τρίτο χρόνο πάλι θα επενδύσουμε 10.000 ευρώ και θα εισπράξουμε τόκο 1.000 ευρώ. Το ίδιο θα συμβαίνει και τα επόμενα χρόνια μέχρι να φτάσουμε στο 10ο χρόνο, όπου πάλι θα επενδύσουμε 10.000 ευρώ και θα εισπράξουμε τόκο 1.000 ευρώ. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα, παρατηρούμε μια σταθερή απόδοση 1.000 ευρώ το χρόνο, η οποία μετατρέπει το αρχικό κεφάλαιο των 10.000 ευρώ σε 20.000 ευρώ μέσα σε 10 χρόνια. Πολύ ωραίο. Παράδειγμα 2. Σύνθετη κεφαλαιοποίηση ή ανατοκισμός. Σε αυτό το παράδειγμα, θα επενδύσουμε το αρχικό κεφάλαιο των 10.000 ευρώ με 10% ετήσια απόδοση, επανεπενδύοντας όμως τους τόκους κάθε χρόνο. Τον πρώτο χρόνο θα επενδύσουμε 10.000 ευρώ και θα εισπράξουμε 1.000 ευρώ τόκους. 10.000 ευρώ επί 10% απόδοση, όπως και στον απλό τοκισμό. Το δεύτερο όμως χρόνο θα επενδύσουμε 11.000 ευρώ, δηλαδή 10.000 ευρώ αρχικό κεφάλαιο, συν 1.000 ευρώ τόκους που εισπράξαμε το προηγούμενο χρόνο. Και θα εισπράξουμε τόκο 1.100 ευρώ. 11.000 ευρώ επί 10% απόδοση. Τον τρίτο χρόνο θα επενδύσουμε 12.100 ευρώ, 11.000 που είχαμε, και 1.100 ευρώ που εισπράξαμε ως τόκους τον δεύτερο χρόνο. Και θα εισπράξουμε τόκο 1.210 ευρώ. 12.100 ευρώ επί 10% απόδοση. Προχωρώντας το 10ο χρόνο, θα επενδύσουμε 21.436 ευρώ, 10.000 ευρώ αρχικό κεφάλαιο, συν 1.000 ευρώ τόκους πρώτου έτους, συν 1.100 τόκους δεύτερου έτους κλπ. Και θα εισπράξουμε τόκο 2.144 ευρώ. 21.436 ευρώ επί 10% απόδοση. Και μια μικρή στρογγυλοποίηση. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα, μετατρέψαμε την αρχική επένδυση των 10.000 ευρώ σε 23.600 ευρώ μέσα σε μόλις 10 χρόνια. Κερδίσαμε δηλαδή 3.600 ευρώ περισσότερα από ότι με τον απλό τόκο. Αυτό είναι αύξηση 18% μέσα σε 10 μόλις χρόνια. Εξαιρετικό. Και επειδή σίγουρα σας έχουν ήδη δημιουργηθεί απορίες, ακολουθήστε με στο Instagram, όπου ανεβάζω stories απαντώντας τα πιο συχνά ερωτήματα που προκύπτουν από κάθε βίντεο. Μπορεί η αρχική επένδυση να σας φαντάζει μικρή ή μεγάλη. Δεν έχει όμως σημασία. Γιατί η ίδια αρχή ισχύει για όλα τα ποσά. Ο καθένας μπορεί να γίνει επενδυτής όσα κεφάλαια και αν διαθέτει. Μικρά ή μεγάλα. Αλλάζει η στρατηγική και τα επενδυτικά οχήματα που θα χρησιμοποιήσει, αλλά τα μαθηματικά από πίσω είναι ίδια. Με αργά και σταθερά βήματα είναι στο χέρι όλων να προσφέρουν ασφάλεια στον εαυτό τους, χτίζοντας μια μικρή περιουσία. Επιστρέφοντας στο παράδειγμα, παρατηρούμε ότι ενώ το αρχικό μας κεφάλαιο είναι 10.000 ευρώ, ο ανατοκισμός μας επιτρέπει να επενδύουμε κάθε χρόνο όλο και μεγαλύτερο ποσό. Και αυτό μας δίνει περισσότερα κέρδη κάθε χρόνο. Που με τη σειρά του μας δίνει ακόμα μεγαλύτερο ποσό για να συνεχίσουμε να επενδύουμε. Που με τη σειρά του μας δίνει περισσότερα κέρδη. Που με τη σειρά του μας δίνει μεγαλύτερο ποσό. Το βλέπετε που πάει, Πρόκειται για μια ατέρμονη διαδικασία την οποία μπορούμε να αξιοποιήσουμε προς όφελός μας. Και εδώ είναι το σημείο που πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας.
μας. Ο ανατοκισμός είναι μια μεγάλη δύναμη. Και γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο, αν βρεθούμε απέναντί του, είναι πολύ πιθανό να μην καταφέρουμε να επιστρέψουμε. Αυτό μπορεί να συμβεί με τον λάθος δανεισμό. Και το πιο συχνό παράδειγμα είναι οι πιστωτικές κάρτες. Μην παρεξηγηθώ, αγαπώ τις πιστωτικές κάρτες. Είναι εξαιρετικά εργαλεία. Και αν τις αξιοποιήσουμε σωστά, μπορούν να συμβάλλουν καθοριστικά στο οικονομικό μας προφίλ. Αν όμως δεν προσέξουμε, μπορεί να βρεθούμε στη λάθος μεριά του ανατοκισμού και να πληρώνουμε τόκους σημαντικά μεγαλύτερους από 10%. Για να γλιτώσω χρόνο από το βίντεο, δεν θα δώσω ένα ολόκληρο παράδειγμα μιας αρνητικής περίπτωσης. Βασιζόμενοι όμως στα προηγούμενα παραδείγματα, μπορούμε εύκολα να καταλάβουμε ότι ο ανατοκισμός θα γιγαντώνει το χρέος μας, που όσο και αν προσπαθούμε να το πληρώσουμε, αυτό θα μεγαλώνει με ολοένα και ταχύτερους ρυθμούς. Ειλικρινά, αν δεν προσέξουμε, μπορεί να χάσουμε τα πάντα από έναν και μόνο λάθος δανεισμό. Γι' αυτό να είστε πάντα προσεκτικοί. Πάμε τώρα να δούμε πώς μπορούμε να μετατρέπουμε 1 ευρώ σε 10 ευρώ με τη δύναμη του ανατοκισμού. Μα φυσικά πατώντας ένα like σε αυτό το βίντεο, γιατί βοηθάει πάρα πολύ με τον αλγόριθμο του YouTube. Σοβαρά τώρα, πάμε παρακάτω. Όχι, δεν κάνατε like, τώρα κάνατε. Ναι, προχωράμε. Στο δεύτερο παράδειγμά μας, μετατρέψαμε 10.000 ευρώ σε 23.600 ευρώ μέσα σε 10 χρόνια. Αν συνεχίζαμε να ακολουθούμε την ίδια διαδικασία για άλλα 15 χρόνια, επανεπενδύοντας τους τόκους με σταθερή απόδοση 10%, τότε τα 10.000 ευρώ θα γίνονταν λίγο περισσότερα από 100.000 ευρώ. Δηλαδή, θα δεκαπλασιάζαμε τα λεφτά μας σε 25 χρόνια. Χωρίς να βάλουμε επιπλέον λεφτά από ό,τι το αρχικό μας κεφάλαιο. Φανταστείτε τι θα μπορούσαμε να κάνουμε αν κάθε χρόνο προσθέταμε σε αυτό το κεφάλαιο. Επέλεξα την απόδοση του 10% για δύο βασικούς λόγους. Πρώτον, κάνει τα νούμερα πιο εύκολα, άρα μπορώ να επικοινωνήσω πιο εύκολα το μήνυμα σε εσάς. Δεύτερον, όμως, 10% είναι η μέση μακροπρόθεσμη απόδοση του χρηματιστηρίου. Επομένως, είναι ένα αντιπροσωπευτικό παράδειγμα του τι μπορεί να περιμένει ένας επενδυτής που έχει βάλει τα λεφτά του στο χρηματιστήριο. Για να επανέλθω στο προηγούμενο παράδειγμα, αν ήμασταν καταπληκτικοί επενδυτές και καταφέρναμε αιτήσια απόδοση 15%, τότε θα χρειαζόμασταν 8 χρόνια λιγότερα, δηλαδή 17 χρόνια σύνολο, για να δεκαπλασιάσουμε το αρχικό μας κεφάλαιο. Είναι απίστευτο. Ενθουσιάζομαι εύκολα, συγγνώμη. Αν θέλετε να παίξετε λίγο με αυτά τα νούμερα και να κάνετε τους δικούς σας υπολογισμούς, θα αφήσω ένα σχετικό link στην περιγραφή του βίντεο. Είναι ένας ευχάριστος τρόπος να περάσεις λίγο την ώρα σου. Όταν συνειδητοποίησα για πρώτη φορά τη δύναμη του ανατοκισμού, άλλαξε τελείως ο τρόπος με τον οποίο βλέπω τα χρήματα. Κοιτάζοντας γύρω μου στην καθημερινότητά μου, ένα τζιν των 100 ευρώ στην πραγματικότητα μου στερεί 10 ευρώ το χρόνο για την υπόλοιπη ζωή μου. Ένα κινητό των 1.000 ευρώ μου στερεί 100 ευρώ το χρόνο. Κάθε μικρή ή μεγάλη αγορά έχει ένα μελλοντικό κόστος ευκαιρίας το οποίο πληρώνουμε. Μην το ξεχνάμε. Αναλογιστείτε, θα προτιμούσατε ένα αυτοκίνητο των 25.000 ευρώ ή ένα αυτοκίνητο των 5.000 ευρώ και 2.000 ευρώ το χρόνο παθητικό εισόδημα. Σκεφτείτε το. Στη δεύτερη περίπτωση, βάζετε τα ίδια χρήματα τα οποία αποπληρώνουν όλη τη λειτουργία του αυτοκίνητου για κάθε χρόνο που έχετε αυτό το αυτοκίνητο, αλλά και αφού το πουλήσετε. Η δική μου απάντηση. Οδηγώ ακόμα το smart που έχω από φοιτητής. Είναι πολύ δύσκολο να εξηγήσει κανείς με λόγια την πραγματική δύναμη του ανατοκισμού. Είναι μια δύναμη που μετατρέπει κάθε ευρώ σε εργάτη μας. Ο εργάτης αυτός δουλεύει για να παράξει ακόμα περισσότερους εργάτες. Και εκείνοι με τη σειρά τους δουλεύουν για να παράξουν ακόμα περισσότερους. Τόσοι εργάτες να δουλεύουν ασταμάτητα μόνο για εμάς. Η διαδικασία ξεκινάει με μικρά βήματα, σχεδόν αδιόρατα. Με την πάροδο του χρόνου όμως δημιουργείται μια χιονοστιβάδα, χωρίς επιστροφή. Και αυτό ακριβώς το φαινόμενο θέλουμε να εκμεταλλευτούμε εμείς ως επενδυτές. Δεν θα συμβεί όμως σε μία νυχτή. Δεν θα μας κάνει πλούσιους σε μία εβδομάδα. Δεν θα μας φέρει την άμεση ικανοποίηση την οποία έχουμε όλοι συνηθίσει. Όχι. Είναι μία διαδικασία αργή και σταθερή. Θέλει υπομονή και πειθαρχία. Αν όμως τη δαμάσουμε, είναι μαθηματικά βέβαιο ότι θα μας εξασφαλίσει μια καλή ζωή. Μην ξεχνάτε πως μπορείτε να κερδίσετε 5 ευρώ εντελώς δωρεάν. Πατήστε στο link της περιγραφής για να αποκτήσετε τη δική σας κάρτα Care και να συγκεντρώσετε όλες τις κάρτες σας σε μία. Αν παραγγείλετε την κάρτα μέσα από το συγκεκριμένο link, η Care θα σας δώσει δώρο 5 λίρες με την πρώτη συναλλαγή των 10 ευρώ που θα κάνετε. Δεν χρειάζεται να αγοράσετε τίποτα που δεν θα αγοράζατε ούτως ή άλλως. Απλά να κάνετε μια συναλλαγή των 10 ευρώ με την Care. Επιπλέον, αν θέλετε να επενδύσετε και εσείς τα χρήματά σας, μπορείτε να δημιουργήσετε λογαριασμό στη Viventor πατώντας το link που θα βρείτε στην περιγραφή. Όπως είδαμε, είναι μια διαδικασία που μπορείτε να την αυτοματοποιήσετε και να δουλεύει για εσάς για πάρα πολλά χρόνια. Μην ξεχνάτε να κάνετε ένα like σε αυτό το βίντεο και να αφήσετε ένα σχόλιο. Πραγματικά βοηθάει πάρα πολύ με τον αλγόριθμο του YouTube και βοηθάει το βίντεο να βρεθεί πιο ψηλά. Αν δεν το έχετε κάνει ήδη, κάντε εγγραφή στο κανάλι και πατήστε το μικρό καμπανάκι για να ενημερώνεστε κάθε φορά που ανεβάζω ένα βίντεο. Τέλος, ακολουθήστε με στο Instagram, όπου ανεβάζω stories απαντώντας τα πιο συχνά ερωτήματα που προκύπτουν από κάθε βίντεο. Τα βίντεο μου είναι δωρεάν και προσπαθώ να παράγω εκπαιδευτικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο. Στην περιγραφή θα βρείτε links για μερικά από τα αγαπημένα μου βιβλία. Αν σας αρέσει κάποιο βιβλίο και το αγοράσετε μέσα από το συγκεκριμένο link, βοηθάτε και στηρίζετε αυτό το κανάλι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είδατε αυτό το βίντεο και τα λέμε στο επόμενο.